Καλημέρα σας, ακούμε μικρές διακοπές, κάπως σαν να λέτε να βγω έξω μετά από εδώ, μετά από το ζωντανό, ότι εδώ είναι βραδάκι στη Χιλή. Ακριβώς. Θα είπατε. Ναι. Δεν είναι βραδάκι, Κώστα μου, στη Χιλή, είναι νύχτα στη Χιλή. Είναι νύχτα, είναι 11 η ώρα το 11. Βράδυ. Έχει βγει και εδώ μια πολύ ωραία πανσέλινος. Ναι, και είναι. Και, ναι. Συγγνώμη, 11 η ώρα. Μέχρι πρόσφατα να πω, ήταν η ώρα που μαζευόμαστε, είχαμε μόλις φάει και λέγαμε να δούμε πού θα βγούμε σήμερα, ρε παιδί μου, 11 η ώρα, αυτή είναι η ώρα. Δεν μπορεί να τα δει. Έτσι είναι, μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Λάστιγε. Εντάξει. Κάποτε κάναμε μπάνιο τέτοια ώρα να βγούμε. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, τώρα όχι, τώρα δεν είναι έτσι. Τώρα είμαστε από τις 8 το πρωί στο δρόμο με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, με πάρα πολλές συναντήσεις, η αλήθεια είναι. Και έτσι και πολύ ενδιαφέρουσα στιγμιότυπα, θα σας τα πω ένα-ένα, οπότε μάλλον μετά έχει ύπνο. Λοιπόν, σήμερα ουσιαστικά ξεκίνησε η επίσκεψη της Κατερίνας Ακελαροπούλου στη Χιλή, η επίσημη επίσκεψη. Ξεκίνησε βεβαίως όπως ήθιστε όταν ένας αρχηγός κράτους φτάνει σε μια άλλη χώρα. Κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του απελευθερωτού Μπερνάρντο Ο'Χίγκινς και στη συνέχεια αναχώρησε για το προεδρικό μέγαρο, το οποίο στη Χιλή ονομάζεται Λαμονέδα. Το χρήμα σημαίνει αυτό. Παρότι η κυβέρνηση της Χιλής είναι αριστερή, Κώστα, το προεδρικό μέγαρο ονομάζεται Λαμονέδα. Λοιπόν, έγινε δεκτή φυσικά με όλες τις τιμές. Είχαμε την υποδοχή, είχαμε την επιθεώρηση αγήματος. Στην είσοδο την περίμενε βεβαίως ο πρόεδρος της Χιλής και μαζί ανεβήκανε πάνω στο γραφείο του, όπου είχαν μια κατηδίαν συνάντηση. Από ό,τι μας είπαν, συζήτησαν για μια σειρά θεμάτων, ακόμα και το κυπριακό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τα διεθνή θέματα φυσικά που τρέχουν αυτή τη στιγμή, της διεθνής κρίσης, δηλαδή Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αλλά συζήτησαν επίσης και για ένα θέμα το οποίο έχουμε κοινό, ένα πρόβλημα που έχουμε κοινό οι δύο χώρες. Εμείς, όπως είπε ο πρόεδρος της Χιλής, μετά στις δηλώσεις του, το αντιμετωπίσαμε πολύ έντονα το 2015 και για δύο χρόνια. Μιλάω φυσικά για το μεταναστευτικό, μετά τον πόλεμο στη Συρία και την κρίση τη μεταναστευτική που αντιμετώπισε όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη. Ναι. Βέβαια, η Ελλάδα, όπως όλοι θυμόμαστε, ήταν η χώρα εισόδου. Αυτή τη στιγμή αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζει η Χιλή λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα, δηλαδή του καθεστώτος Μαδούρο, της εξαθλίωσης του λαού εκεί. Περίπου υπολογίζεται ότι σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική έχουν πάει 7 με 8 εκατομμύρια Βενεζουελάνοι. Κάποιοι είναι πολιτικοί πρόσφυγες, οι περισσότεροι όμως είναι απλά άνθρωποι. Ναι, είναι τεράστιο το νούμερο. Οι περισσότεροι όμως είναι απλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να ζήσουν. Μας λέγανε για ανθρώπους οι οποίοι παίρνανε 15 δολάρια το μήνα. Καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται φυσικά να πάρεις ούτε δύο ντομάτες για να ζήσεις την οικογένειά σου με 15 δολάρια το μήνα αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα, έτσι όπως είναι και ο πληθωρισμός. Που δεν μετριέται καν. Στην Χιλή έχουν φτάσει, υπολογίζουν περίπου 700 με 800 χιλιάδες άνθρωποι. Μάλιστα είναι η πρώτη φορά στη χώρα που έχουν αντιμετωπίσει και ένα πρόβλημα αστεγίας. Δηλαδή βλέπεις στους δρόμους κάποιους άστεγους, όχι πάρα πολλούς, αλλά είναι μόνο Βενεζουελάνοι. Άνθρωποι λοιπόν που φύγανε και έχουν έρθει εδώ και προσπαθούν να βρουν δουλειά να ζήσουν. Ο πρόεδρος της Χιλής επεσήμανε στην Κατερίνα Σακελαροπούλου ότι παρά τη μεγάλη απόσταση που μας χωρίζει, οι χώρες μας αντιμετωπίζουν πολλά κοινά προβλήματα όπως αυτό που σας είπα, αλλά έχουν και πολλές κοινές αξίες. Υπογράφησαν αρκετές συμφωνίες μεταξύ τους και για τον πολιτισμό. Ήταν εκεί και υπουργός πολιτισμού, ήταν ο υπουργός οικονομικών, ο υπουργός εξωτερικών. Μια πολύ μεγάλη αντιπροσωπεία η οποία υποδέχτηκε την ελληνική αντιπροσωπεία. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου από την πλευρά της. Εκεί στην υποδοχή, με συγχωρείς, εκεί στην υποδοχή είδα, μας έστειλες και ένα βίντεο που είναι να χορεύουν, δεν ξέρω αν μπορούμε να το δούμε αυτό. Τι χορός είναι κάποιο τοπικό, έτσι, τοπικό σύλλογος. Δεν έχω... Κάτσε, δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί εγώ δεν μπορώ να δω τι βλέπετε. Ναι. Μήπως βλέπετε τα πλάνα από την ελληνική κοινότητα, γιατί αυτή ήταν η επόμενη, επίσκεψη. Ωραία. Λοιπόν, να σας πω μόνο ότι η κυρία Σακελαροπούλου μίλησε για τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας που σφυριλατήθηκαν στην πορεία του χρόνου μέσα από τους αγώνες για ελευθερία, δημοκρατία και αξιοπρέπεια. Και πρέπει να σου πω ότι θύμισε την έμπνευση που άντλησε ο σπουδαίος μας συνθέτης, ο Μίκης Θεοδωράκης, από το έργο του Χιλιανού Παύλο Νερούδα. Τώρα, μία από τις συναντήσεις μετά, γιατί πήγαμε και στο Μουσείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στη συνέχεια το βράδυ πια πήγαμε στην ελληνική κοινότητα. Λοιπόν, και εδώ, Κώστα,
και Χριστίνα είναι πολύ ενεργή μια ελληνική κοινότητα και την υποδέχτηκαν έτσι όπως βλέπετε με χορούς ελληνικούς. Χιλιανοί είναι αυτοί, κυρίως δεύτερης γενιάς, δηλαδή Έλληνες. Πάνε πολύ καλά. Όχι, είναι Έλληνες δεύτερης, τρίτης γενιάς. Κάποιοι δεν μιλούσαν πολύ λίγα ελληνικά, ναι, κάποιοι από αυτούς. Παρ' όλα αυτά, ξέρουν χορούς ελληνικούς. Ναι, μπράβο. Είναι επίσης μια πολύ ενεργή. Και ο πολιτιστικός του σύλλογος είναι και πάρα πολύ όμορφος. Την υποδέχτηκαν την πρόεδρο με πολύ συγκίνηση, πρέπει να σας πω. Όπως έγινε και στην Ουρουγουάη. Τελικά οι Έλληνες, όσο πιο μακριά βρίσκονται, τόσο πιο Έλληνες αισθάνονται. Ακόμη και αν έχουν πάρα πολλά χρόνια να μιλήσουν την ελληνική γλώσσα. Πολλοί βεβαίως κάνουν μαθήματα και μαθαίνουν. Ωραία. Ναι, Χριστίνα, είπες κάτι. Όχι, ότι αυτό, ναι, αυτό ισχύει. Είναι πραγματικά έτσι πιο. Είναι πιο κοντά στην Ελλάδα, τηρούν τα έθιμα και τις παραδόσεις πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς που ζούμε εδώ. Πολλές και φορές, νομίζω αυτό πολλές φορές. Το έχουμε διαπιστώσει. Λοιπόν, κλειώμε αυτό. Ναι. Θα δούμε λίγο εμείς αυτό το βιντεάκι με τους χορούς. Είναι αλήθεια αυτό. Θα σας αποχαιρετήσουμε για να προλάβεις να βγεις έξω να δεις λοιπόν Χιλή by Night. Όπως είμαι σίγουρος θα κάνεις από εδώ και πέρα. Βεβαίως, βεβαίως. Σαντιάγκο by Night. Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα. Να το δούμε λίγο το βιντεάκι αυτό με τους χορούς, τους ελληνικούς.